απόψινή μας εκδήλωση στην παρουσίαση ενός πρωτότυπου βιβλίου με τον εφάνταστο τίτλο «Ερωτοκτητολογικά», που γνωστού σε όλους μας Μιλτιάδη Παπαδάκη, τεχνικού φιλόλογου. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας ενημερώσω ότι τα δύο από τα τρία μουσικά κομμάτια που ακούγαμε κατά την προσέλευσή σας είναι μουσική καταγραφή του 1953-54 στους Κουρκούλους από τον μουσικολόγο Σαμουέλ Μπομπομπή. Το ένα είναι «Ερωτόκριτος» με ταούλη και τραγούδια από τον Νίκο Περάκη, Τσαντάλη. Το άλλο είναι «Σκοπός του Ερωτόκριτου» τη μελίδα του Μανώλη Περάκη, Καρδιά, και «Ματινάδες» του Νίκου Περάκη. Και το τρίτο είναι «Σκοπός Ερωτόκριτου» μελίδα του Γεωργίου Διακάκη Λευκάρη. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Μιλτιάδη, για αυτά τα οποία μας προσφέρεις. Εύχομαι η συνεργασία την οποία έχουμε να συνεχιστεί και στη συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις τη διάθεση να το κάνεις αυτό. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ, διότι επιδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε εκείνη την κρίσιμη μάζα που πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία να στηρίζει τις προσπάθειες των συμπολιτών μας. Δεύτερη φορά τολμάτε το συγγραφικό έργο σας να το δημοσιεύετε σε μία συλλογή έργων με θέμα τη Σιτία. Πείτε μας τι ακριβώς περιλαμβάνει το βιβλίο. Σας είδαμε πάρα πολλά άρθρα ιστορικού, λαογραφικού, λογοτεχνικού περιεχομένου. Είναι τελικά ο κόπος όλος αυτών των χρόνων συμμαζεμένος σε ένα βιβλίο? Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που έχουμε. Το βιβλίο με τον τίτλο «Ερωτοκτητολογικά» έχει άρωμα σιτιακό περισσότερο, αλλά και κριτικό γενικότερα, καθώς επεκτείνεται και πέρα από τη Σιτία και αναφέρεται στην ζωή στο νησί μας, στο γενέθλιο νησί. Περιέχει 22 μελέτες ιστορικού, λαογραφικού, φιλολογικού, λογοτεχνικού περιεχομένου. Μέσα από αυτές ο αναγνώστης μπορεί να βιώσει στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού, να γνωρίσει πτυχές της ιστορίας που λίγο πολύ είναι άγνωστες και φυσικά δεν φιλοδοξεί σε καμιά περίπτωση να αντικαταστήσει μια επίσημη ιστορία. Εσείς είστε φιλόλογος και τρόπον τεινά ιστορικός της Σιτίας, μιας περιοχής η οποία δεν έχει αναδείξει το μεγαλείο του πολιτισμού της. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή με το έργο σας καλύπτεται ένα κομμάτι ή υπάρχει ακόμα τεράστιο κενό που πρέπει να καλύψουν οι συνέχεια? Έχει η Σιτία πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και είναι χρέος νομίζω όλων και των νεότερων να ασχοληθούν και να αγωνιστούν για αυτά τα στοιχεία, τα πολιτιστικά που πρέπει έτσι να τα προβάλλουμε για πολλούς και εθνικούς πάνω απ' όλα λόγους. Το βιβλίο σας, πέρα από τη σημερινή εκδήλωση που διατίθεται στο κοινό, θα διατίθεται σε κάποιους συλλόγους, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στη Σιτία? Σε πρώτη φάση το βιβλίο θα υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Πάπυρος από αύριο. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.